Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η κυβέρνηση εισηγείται προς το σώμα να κάνουμε δεκτή την πρότασή της για διενέργεια δημοψηφίσματος με το ερώτημα, έτσι όπως διατυπώνεται, του να αποφασιστεί εάν συμφωνούμε ή όχι, αν θα συμφωνήσει ο ελληνικός λαός ή όχι με την πρόταση των δανειστών. Με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Ετέθησαν ζητήματα αντισυνταγματικότητας, απεφάνθητο σώμα. Ετέθησαν ζητήματα μη νομιμότητος, κυρίως ό,τι αφορούν στο θέμα της μη τηρήσεως των προθεσμιών που προβλέπει ο νόμος. Υποθέτω ότι κάτι σκέφτεται η κυβέρνηση για το θέμα των προθεσμιών. Μένουν να τεθούν τα ουσιαστικά πολιτικά ζητήματα. Θέλω να ρωτήσω το εξής, να αναρωτηθώ, κύριε συνάδελφοι, μαζί σας. Τι είναι αυτό το οποίο καλούμε τον ελληνικό λαό να αποφασίσει? Υπάρχει, λέει, μία πρόταση από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Η πρόταση αυτή δεν αρέσει στην κυβέρνηση. Μάλιστα. Και γιατί δεν έχει εντολή η κυβέρνηση να την απορρίψει? Την απέρριψε. Τι περαιτέρω χρειάζεται? Έχει εκλεγεί αυτή η κυβέρνηση, υποτίθεται με αυτήν ακριβώς την εντολή. Την εντολή να διαπραγματευθεί, να κάνει σκληρή και περήφανη διαπραγμάτευση, να φέρει αποτέλεσμα θετικό διαπραγματευτικό εντός της Ευρωζώνης, τερματίζοντας τη λιτότητα. Αυτές, λέει η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός, ότι είναι οι εντολές του. Θαυμάσια. Μη σπεύδετε, αφού έχει αυτή την εντολή, τότε γιατί δεν απορρίπτει την πρόταση και ας συνεχίσει όπως νομίζει? Τι είναι εκείνο το πρόσθετο το οποίο χρειάζεται για την απόφανση του ελληνικού λαού? Διότι το πρόσθετο που χρειάζεται, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και γι' αυτό προσφεύγει στον ελληνικό λαό, είναι προφανώς μια πρόσθετη εντολή που δεν την έχει αυτή τη στιγμή. Ποια είναι αυτή η πρόσθετη εντολή? Τι, να μας πείτε ξανά εδώ αυτά που ακούω, ότι διαφωνείτε με αυτές τις προτάσεις, με την πολιτική της λιτότητας, με τις πολιτικές ελίτ στην Ευρώπη? Τα έχουμε ακούσει αυτά. Τα έχουμε ακούσει χρόνια. Έχουμε ξεφύγει από αυτά στην κυβέρνηση. Άρα λοιπόν, αφήστε, αφήστε, σε αυτές τις στιγμές, αφήστε. Άρα λοιπόν, ποιο είναι εδώ το μείζον? Επειδή η πρόταση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αφορά τη χρηματοδότηση της χώρας, επειδή χωρίς συμφωνία δεν υπάρχει χρηματοδότηση, επειδή η έλλειψη χρηματοδότησης οδηγεί σε πτώχευση, για την οποία δεν έχετε εντολή, επειδή οδηγεί σε αδυναμία εκπληρώσεως των οικονομικών υποχρεώσεων της χώρας, για την οποία δεν έχετε εντολή, επειδή οδηγεί σε τερματισμό του προγράμματος, για την οποία δεν έχετε εντολή, επειδή οδηγεί σε κατάρρευση των τραπεζών με τη σφράγιση του ΕΛΕΗ, για την οποία δεν έχετε εντολή, επειδή κατά αποτέλεσμα οδηγεί σε φρικτή ύφεση και σε αδυναμία καταβολής συντάξεων και μισθών σε λίγο, για την οποία βεβαίως και δεν έχετε εντολή, επειδή για να καλύψετε αυτή την ανάγκη θα είστε υποχρεωμένοι να γυρίσετε σε εθνικό νόμισμα που μας πετάει έξω από την Ευρωζώνη και κατά αποτέλεσμα έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι η αλήθεια της εντολής και γι' αυτό το ερώτημα δεν είναι η συμφωνία, είναι Ευρώπη ναι ή όχι. Αυτή είναι η αλήθεια. Αλλιώς κανένα λόγο δεν είχατε να ζητάτε τίποτα από όλα αυτά. Δεν σας αρέσει η συμφωνία? Μην την κάνετε. Έχετε εντολή καθαρή από τον ελληνικό λαό να διαπραγματευτείτε. Και διερωτώ με όμως και το αντίστροφο. Και τι θα σας προσθέσει το όχι? Αλλάζει μήπως η θέση των ευρωπαϊκών θεσμών επειδή υπάρχει ένα όχι? Δεν λέτε εσείς ότι είναι νοπή και καθαρή η εντολή σας για τερματισμό της λιτότητας? Τι θέλετε, να σας το πούνε άλλη μια φορά
Σας το είπανε πριν από 5 μήνες. Τους είπατε ότι θα τερματίσετε τη λιτότητα. Τους είπατε ότι θα καταργήσετε τον ένφια. Τους είπατε ότι θα επαναφέρετε το αφορολόγητο συντόκλιση 12.000 ευρώ. Τους είπατε ότι θα αυξήσετε τον κατώτατο μισθό. Τους είπατε ότι θα τους δώσετε τη 13η σύνταξη. Τους είπατε ότι θα τους δώσετε 2 δις για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Όνειρο. Κάντε τα. Και δεν τα κάνετε. Και δεν τα κάνετε. Ποιος σας πείραξε? Σας ακούω εδώ να κλαψουρίζετε. Δεν μας αφήνουν το ευρωπαϊκό δόμημα. Μα αυτά δεν εξελέγεται. Εφαρμόστε τα. Ένα μικρό θεματάκι έχετε. Δεν έχετε λεφτά. Μια λεπτομέρεια σας λείπει. Που σας έλειπε πάντα. Που σας έλειπε πάντα, που δεν την είχατε ποτέ. Όλο αυτό το ωραίο προγραμματάκι που το κοστολογήσατε 12 δις, το καημένο είναι 12 δις συν 22 υποχρεώσεις της χώρας. Για φέτος. Είναι 34. Και τώρα έρχονται στην κυβέρνηση, κύριε Υπουργή. Και από εκεί που ήμασταν στον ωραίο κόσμο της αριστεράς, υπτάμεθα, εσείς, εκτός πραγματικότητος, από εκεί που ήμασταν αλλού για αλλού, τώρα ξαφνικά δεν άκουσα το σχόλιο της ευγενούς κυρίας Προέδρου, δεν νομίζω ότι έχασα κάτι σπουδαίο. Είπαν, ήσασταν κι εσείς στον ωραίο κόσμο της αριστεράς. Δεν με ενοχλεί εμένα ιδιαίτερος, μπορείτε να συνεχίσετε όπως νομίζετε. Άρα λοιπόν, στην πραγματικότητα, τι είναι εκείνο το οποίο ζητάτε να σας πει ο ελληνικός λαός? Ζητάτε, πείτε το όμως τα αλήθεια, για να είναι καθαρή η κουβέντα, να εγκρίνει την έξοδό του από την Ευρώπη. Αυτό είναι που του ζητάτε. Όλα τα υπόλοιπα, όλες οι υπόλοιπες εντολές τις έχετε. Έρχομαι εγώ, διαιρωτώ με. Άκουσα το όνομα Σόιμπλε από κάπου? Γιατί εκεί υπάρχει επίσης ένα ενδιαφέρον. Ότι κάποιοι κύκλοι στην Ευρώπη, δεν ξέρω αν είναι ο συγκεκριμένος Υπουργός Οικονομικών, επίσης συμπαρατάσσονται μαζί σας στην άποψη του δημοψηφίσματος. Και κατά σύμπτωση είναι όλοι εκείνοι οι κύκλοι που θέλουν να δουν την Ελλάδα να φεύγει εκτός της Ευρωζώνης. Είναι το λάμπι της ραχμής. Έχετε Ευρωπαίους φίλους, είναι αλήθεια αυτό. Είναι αλήθεια ότι σας στηρίζουν σε αυτό. Έχει ενθουσιάσει ορισμένους το δημοψήφισμα. Κοίτα μια σύμπτωση που είναι όλοι όσοι δεν θέλουν την Ελλάδα στην Ευρωζώνη. Ένα περίεργο πράγμα. Έρχομαι όμως και στο άλλο. Διερωτώ με επίσης. Άκουσα τον κύριο Πρωθυπουργό χθες να λέει: θα σεβαστώ το αποτέλεσμα όποιο και να είναι. Το κατάλαβα. Αν μεν είναι όχι, κατάλαβα τι θα σεβαστεί. Θα σεβαστεί την εισήγηση που κάνει προς τον ελληνικό λαό, θα του πει όχι και θα δούμε πώς θα πάμε παρακάτω. Εάν είναι ναι, τι θα σεβαστείτε? Θα φέρετε να ψηφίσετε τις συγκεκριμένες προτάσεις? Θα τις εφαρμόσετε ενώ διαφωνείτε? Ενώ δεν τις πιστεύετε? Κύριε Πετράκο, πάει αδμιέ. Πάει ο αδμιέ. Εάν είναι ναι, θα το ψηφίσετε τότε? Θα δούμε. Τότε τι το κάνουμε το δημοψήφισμα, μα είναι για να δούμε? Προσέξτε. Άρα λοιπόν, για να είμαστε συνεννοημένοι εδώ, το δημοψήφισμα, εκτός από το χαρακτήρα που σας περιέγραψα, που είναι ο χαρακτήρας ναι ή όχι στην Ευρώπη, έχει και έναν άλλο χαρακτήρα. Ναι ή όχι στην κυβέρνηση. Διότι αν είναι ναι, την επόμενη μέρα το πρωί, ελπίζω κύριε Υπουργέ, με τις παρετήσεις σας εδώ, δεν θα μετά την καταψήφιση της θέσεώς σας να μας πείτε δεν καταλάβαμε, βρέχει και προχωράμε. Άρα λοιπόν, δύο πράγματι τα ζητούμενα του δημοψηφίσματος. Δύο. Και καμία σχέση δεν έχουν με τις συμφωνίες. Πρώτο και μεγάλο. Ευρώπη ναι ή όχι. Δεύτερο και μεγάλο. Αυτή η κυβέρνηση του πρώτη φορά αριστερά που μας οδήγησε σε αυτά τα διέξοδα, ναι ή όχι. Και είναι σαφές τι θα απαντήσει ο ελληνικός λαός. Ναι στην Ευρώπη και όχι στην κυβέρνηση. Αυτό θα εισπράξετε την Κυριακή αν φτάσετε το δημοψήφισμα μέχρι εκεί. Διερωτώ με όμως, συνεχίζω και σκέφτομαι. Τι είναι εκείνο επίσης που ξεδιπλώνεται μπροστά μας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι?
Ακούστε, ξεκινήσαμε από την προεκλογική περίοδο. Υπόθηκαν όλα αυτά που ακούσα. Εγώ ήθελα ειλικρινά να ρωτήσω. Γιατί εγώ που μάχομαι μια ολόκληρη ζωή εναντίον της αριστεράς, ειλικρινώς πιστεύω ότι υπάρχουν άνθρωποι καλοπροαίρετοι οι οποίοι πιστεύουν ότι πράττουν το σωστό έχοντας τις αντιλήψεις που έχουν. Ήθελα να ρωτήσω με το χέρι στην καρδιά εσάς όλους, όταν διαβάζετε τις προτάσεις της κυβέρνησης, αφήστε τις προτάσεις των δανειστών, όταν διαβάζετε τις προτάσεις της κυβέρνησης, πώς σας φαίνεται? Ότι τερματίσανε τη λιτότητα? Οι προτάσεις της κυβέρνησής σας, κύριε Βαζάνη, σας θυμάμαι στα κάγκελα στο λιμάνι στη Θεσσαλονίκη, και έχει υπογράψει ο Πρωθυπουργός σας την ιδιωτικοποίησή του. Μια ολόκληρη ζωή περιμένατε εσείς οι αριστεροί να έρθετε στην εξουσία για να κάνετε ιδιωτικοποίησεις, για να εφαρμόσετε περιοριστικές πολιτικές, για να εφαρμόσετε και να ασκήσετε τον σκληρό νεοφιλελευθερισμό που είναι ο κύριος Βίτσας που λέγε. Γιατί προφανώς, άμα βάλετε τις δύο προτάσεις δίπλα-δίπλα, τώρα σιγά τα αίματα. Αν είναι 5 μονάδες ένα σημείο ΦΠΑ πάνω ή αν είναι 5 μονάδες η φορολογία σε ένα άλλο σημείο κάτω, αυτά δηλαδή τα 8 δις που έχουν οι δικές σας προτάσεις δεν είναι λιτότητα. Πώς νιώθετε σήμερα με τα ταύτα? Πώς νιώθετε που είπατε ψέματα στους ψηφοφόρους σας? Πώς νιώθετε τους είπατε ότι θα καταργήσετε την Τρόικα και το Μνημόνιο? Πώς νιώθετε ότι τους είπατε ότι θα τερματίσετε τη λιτότητα? Πώς νιώθετε όταν τους λέγατε και τους στάζατε όλα αυτά που τους στάζατε για να εκλεγείτε? Και σήμερα ο Πρωθυπουργός σας έχει εγκλωβιστεί, γιατί το υπέγραψε το χαρτάκι. Και ξέρετε, παρεμπιπτόντως, για να ανοίξουμε και μια άλλη συζήτηση, αυτό είναι το μόνο υπογεγραμμένο χαρτάκι. Αυτά που έχετε στην πρότασή σας δεν ξέρω αν έχουν υπογραφή. Δεν ξέρω καν αν αποτελούν έγγραφα. Δεν υπάρχει αυτή η πρόταση πια. Θα ψηφίσουμε στο δημοψήφισμα επί ενυπάρκτου προτάσεως. Αυτό ανήκει πράγματι στο σουρεαλισμό. Εκτός και αν θέλετε να κάνουμε ένα δημοψήφισμα στον οποίο να θέτουμε το εξής ερώτημα. Μας αρέσουν οι πολιτικές λιτότητας ή δεν μας αρέσουν? Τι γοητευτικό και τι σημαντική μια τέτοια απόφαση. Και πόσο ορισμένο ζήτημα αυτό. Χωρίς προτάσεις, κύριε Υπουργέ, τώρα. Δεν υπάρχει πρόταση των δανειστών. Τι θα πείτε? Απορρίπτουμε την πρόταση των δανειστών που δεν υπάρχει? Απορρίψτε την. Και λοιπόν, άλλο ερώτημα που πρέπει να σας απασχολήσει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν σας άκουσα να το ρωτάτε. Πού είναι ο κύριος Βίτσας, που είναι ο εισηγητής σας? Κύριε Βίτσα, αλλά και συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, εγώ είμαι βέβαιος ότι είστε όλοι υπεύθυνοι, ότι αγωνιάτε, ότι αυτό που βλέπετε τώρα έξω, ουρές των ανθρώπων να περιμένουν στα μηχανήματα στις τράπεζες, είναι κάτι που σας απασχολεί, που το λαμβάνετε υπόψη σας, που το σκέφτεστε. 2 λεπτά. Δεν άκουσα τη μείζωνα ερώτηση για αυτό το ζήτημα στην κυβέρνηση. Την παράταση την έχετε διασφαλίσει? Έχετε διασφαλίσει ότι δεν θα βρεθούμε σε κατάσταση πτωχεύσεως εκτός προγράμματος χωρίς ELA? Αυτό το έχετε τακτοποιήσει? Γιατί αλλιώς τι καλείτε το κοινοβούλιο να αποφασίσει? Να αποφασίσει ουσιαστικά σήμερα το κοινοβούλιο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, την κατάρρευση των τραπεζών? Αυτό θέλετε να αποφασίσουμε εδώ σήμερα? Αυτό θα ψηφίσετε? Να αποφασίσουμε ότι βρισκόμαστε εκτός προγράμματος? Ότι βρισκόμαστε σε κατάσταση πτωχεύσεως? Ποια είναι η διασφάλιση της κυβερνήσεως εδώ προς το ελληνικό κοινοβούλιο προς αυτά τα ζητήματα? Θα μας πει κανένας υπουργός κάτι? Κύριε Υπουργέ, έχετε κάτι από αυτού? Για να ησυχάσω. Έχουμε μια διαβεβαίωση δική σας. Να είμαστε σε ανησυχία. Επειδή όμως θα ψηφίσουμε στις 12 το βράδυ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εσείς τώρα, γιατί εμείς ξέρουμε τι θα κάνουμε, εσείς κρατήστε την ανησυχία του υπουργού. Γιατί θα σας βαραίνει αυτό. Γιατί από τη στιγμή που η κυβέρνηση δεν το διασφαλίζει, αυτό είναι μια απόφαση που πέφτει στις δικές σας πλάτες. Έρχεται λοιπόν ένα ακόμα ζήτημα.
Αν με την άδειά σας, κύριε Πρόεδρε, αν έχω 2 ή 3 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Έρχεται ένα ακόμα ζήτημα. Γιατί φτάσαμε εδώ? Πράγματι, η χώρα μας πέρασε δύσκολα αυτά τα χρόνια. Είμαι εξαιρετικά χαρούμενος, κύριε συνάδελφε, που σας... Θέλει 2 λεπτά για να δώσει την απάντηση. Έτσι. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Προφανώς, το Νοέμβριο, δεν συζητάγαμε για το αν θα πληρωθούν οι μισθοί συντάξεις. Δεν συζητάγαμε για το αν θα πτωχεύσει η χώρα. Το Νοέμβριο δεν συζητάγαμε για τα αν θα έχουν λεφτά τα μηχανήματα στις τράπεζες. Βγαίναμε από μια μεγάλη δυσκολία, αλλά δεν συζητάγαμε τέτοια πράγματα. Υποσχεθήκατε αυτά που σας είπα. Δεν εκπληρώσατε τίποτα. Οδηγήσατε τη χώρα στις εκλογές με την μη συνένεσή σας στο θέμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, ασκώντας καταχρηστικά ένα τέτοιο δικαίωμά σας. Πήγατε στις εκλογές, τις κερδίσατε. Είπατε ότι αρχίζει η περήφανη διαπραγμάτευση. Αυτή με τις ωραίες κόκκινες γραμμές στο σακάκι, με τις στιλιστικές επιλογές τις λίγο μυστήριες, ξεκίνησε αυτή η διαπραγμάτευση. Από τη διαπραγμάτευση αυτή την κρατήσατε 5 μήνες, στεγνώνοντας τη χώρα από ρευστό, αφήνοντάς την χωρίς τίποτε. Με αγωνία μήνα με το μήνα για το αν θα μπορέσουν να εξασφαλιστούν τα χρήματα για τους μεσούς και τις συντάξεις. Φτάσατε στο τέλος του τετραμήνου που πήρατε εσείς, με την πλάτη πια κολλημένη στον τοίχο. Και διερωτώ με, σας ξέφυγαν όλα αυτά? Κατά λάθος έγιναν? Δεν τα πήρε χαμπάρι η κυβέρνηση ότι εκεί πάμε? Ποια είναι η αλήθεια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι? Η αλήθεια είναι ότι εκτελείται εξ αρχής ένα οργανωμένο σχέδιο. Υπάρχει η κρυφή ατζέντα του ΣΥΡΙΖΑ. Πίσω από τις ρητορίες της αντινεοφιλελεύθερης Ευρώπης και της άλλης Ευρώπης που οραματίζονται και του δίθεν ευρωπαϊσμού, στην πραγματικότητα μας οδηγούν με μαθηματικό τρόπο σε μία ψήφο που νομίζουν ότι θα εκπραγματώσει το σχέδιό τους. Ποιο σχέδιο? Το να βρεθούμε εκτός της Ευρώπης. Σας λέμε λοιπόν πάρα πολύ καθαρά. Ο ελληνικός λαός σας πήρε χαμπάρι. Την Κυριακή θα δώσει την απάντησή του. Και η απάντησή του θα είναι ναι στην Ευρώπη, ναι στη δημοκρατία, ναι στην Ελλάδα. Αυτή είναι η απάντηση της Κυριακής για όλους τους Έλληνες πατριώτες. Ευχαριστώ πολύ.